Φίλε και φίλοι, χαίρετε, γεια σα. Η Θεκλα Κλαπετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube και ναι, έχουμε αυτόν τον τίτλο σήμερα. Ναι. Με παρενόχλησε ο κουνιάδο μου και ο άνδρας μου δεν έκανε τίποτα. Είναι μια κυρία που μου έχει ξαναγράψει παλιότερα και μου έχει αφηγηθεί διάφορε φάσει του γάμου τη και τη σχέση τη. Την τελευταία φορά που μου γράφει, μου λέει έτσι επιγραμματικά. Τι κάνεις κυρία Θέκλα τον αδερφός του άνδρα σου. Προσπάθησε σε κατάσταση μέθης να σου βάλει χέρι. Προσπάθησε με δύο τρόπο να σε κακοποιήσει. Και ο άνδρας σου ενώ του το έχει πει εξακολουθεί να έχει άριστες σχέσεις μαζί του. Και να κάνει πως δεν έγινε τίποτα. Ένα τέτοιο βίντεο δεν υπάρχει. Νομίζω δεν αφορά μόνο εμένα. Περιτώνει να σου πω πως παρότρινε και το παιδί μας να μου λέει ψέματα. Πήγα πίσω στη συνομιλία, δεν σβήνω τι συνομιλίε ακριβώ γι' αυτό το λόγο. Γιατί κάποιε φορέ μου γράφει κάποιο έτσι όπω έγραψε η φίλη εδώ, συνθηματικά, επιγραμματικά. Και μπορεί πίσω στη συνομιλία να έχω περισσότερε πληροφορίε. Όντω δεν έχουμε τέτοιο βίντεο να παρενοχλήσει ο κουνιάδο τη γυναίκα και ο άνδρας τη να μην κάνει τίποτα και να τη βγάζει και τρελή από πάνω και να παροτρύνει και το παιδί να, λένε, να λέει ψέματα. Λοιπόν, η φίλη που γράφει είναι 55 ετών τώρα. Μου είχε γράψει παλιότερα «Καλησπέρα, γλυκιά μας, κυρία Θέκλα. Ακούω τώρα το podcast για τη συναισθηματική αιμομιξία και θέλω να ρωτήσω. Όταν ο άντρας σου, 36 χρονών, με το δικό του παιδί στην αγκαλιά και τη σύζυγο δίπλα, αν έχετε να του λέει ο πατέρα του, Δύο ώρα θα είστε σπίτι να φάμε, και την ίδια στιγμή ο άντρα σου, 36 χρονών, παραβλέπει τα πάντα. Τι ηθικέ διαβίωση στο σπίτι, το γεγονό ότι μέναμε 7 άτομα σε 60 τετραγωνικά, όπου κανένα δεν έκλεινε την πόρτα τη τουαλέτας για να κάνει την ανάγκη του, δεν έπλαινε τα χέρια του και μετά καθόταν και δίπλα μου να φάει. Μιλάω για τον μεγαλύτερο αδερφό του άντρα μου με το κομμένο και βρώμικο βρακί του και πολλές άλλες άθλιες καταστάσεις. Του έλεγα από την αρχή ότι δεν θέλω να πω εκεί να μείνω, δύο μήνες διακοπές. Και μου έλεγε, από μένα περιμένουν λίγη χαρά οι γονεί, διότι μόνο ο άνδρας μου παντρεύτηκε και έκανε παιδί. Τα αδέρφια που τότε που πήγαμε διακοπές εκεί τα 40 χρόνων και πάνω, ζούσαν με τους γονείς μέχρι το θάνατο του γονέων. Πλέον τα αδέρφια του είναι 60 χρόνων. Άρα αυτέ οι ιστορίε έγιναν πριν 20 χρόνια. Που το πήγαινε με το ζόρι να κάνει διακοπέ με του γονεί του 7 άτομα σε 60 τετραγωνικά. Και με έβγαζε τρελή, νευρασθενική, μίζερη, διότι εγώ δεν ήθελα να ζήσω εκεί μέσα ούτε μια ώρα. Δεν ήθελα να κοιμάμαι σαν το σκυλί στα πατώματα σε ένα στρώμα που ήταν χτεθειμένο στον μπαλκόνι 30 χρόνια για να χαρούν οι γονεί του αυτό πώς το λε. Και οι γονεί του καθιστούσαν υπεύθυνο τον άνδρα μου και για την αποκατάσταση των αδερφιών του, που ήταν μεγαλύτερη από αυτό. Τα 45 χρόνια και βάλει σε κάποια φάση και οι γονεί του αγνούσαν παντελώ την ύπαρξή μου εμένα, που ήμουν η σύζυγος του, τις ανάγκες μου και ο άνδρας μου το ίδιο. Είναι αυτό συναισθηματική μου μιξία και της απάντησα, ναι, είναι με κεφαλαία. Και μου λέει ναι, είναι. Τώρα το ξέρω, μετά βέβαια από πολλά χρόνια, αφού ανέχτηκα πολλά, μετά που έκανα ψυχοθεραπεία, αν και άλλοι έπρεπε να πάνε, όχι εγώ αυτό ξαναπέστω το, στη ψυχοθεραπεία πάνε τα θύματα των κακοποιητικών, τα θύματα των ανθρώπων οι οποίοι είναι παράλογοι, αλλά και να πήγαιναν οι ίδιοι δεν θα άλλαζε κάτι. Είπαμε ότι η ψυχοθεραπεία δεν βοηθάει τους ναρκισιστές, ούτε τους ανθρώπους που είναι αγύριστα κεφάλια, ξύλα ξερά, απελέκητα, Τις ψυχούλες δεν τις βοηθάει η ψυχοθεραπεία. Είμαι με κρίση πανικού από το 27 μου, είμαι 55 τώρα και έχω αυτοάνοσα και πολύ θυμό ακόμα μέσα μου. Με έλεγε υπερβολική, υπερευαίσθητη, τρελή και νευρασθενική. Ναι. Γκάζ κανονικά σου έκανε. Γκάζ είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου, όπου έναν άνθρωπο και τον λέμε τρελό και τον βγάζουμε τρελό και τον κάνουμε να πιστέψει πως είναι τρελός. «Δεν μπορείς εσύ χωρίς εμένα», μου έλεγε. «Α, κλασική ατάκα που λένε οι κακοπίτες, δεν μπορείς εσύ χωρίς εμένα». Παντρεύτηκα στα 23, αυτός ήταν 31, το γνώρισα όταν ήμουν 18. Έχουμε 8 χρόνια διαφορά, αλλά έστω και αργά γυρνάει ο τροχός και... Και ο λοιπόν, ο φτωχό για να. Είσαι, πρέπει να χωρίσει. <laughs> Ακούγεται και σαν σλόγγαν. Το ξαναπώ, ο φτωχό για να. Είσαι, πρέπει να χωρίσει πρώτα. Δηλαδή, φίλε Ενάδα. κάθεσε τώρα εκεί πέρα, στα 55 σου. Στα 55 σου, πέρασαν και 32 χρόνια από τότε που τον πήρε και από τα 18 σου που τον γνώρισες, πόσα χρόνια. Δεν είμαι καλή στα μαθηματικά. 55 έξω 10, 45. Wow. 37 χρόνια. Πέρασαν 37 χρόνια, στο οποίο δέχθηκε όλων αυτών των ειδών τη κακοποίηση που έχει περιγράψει. Και εξακολουθεί να κάθε εκεί. Ενώ έκανε ψυχοθεραπεία, ενώ έχει κρίσεις πανικού, ενώ ψυχοεκπαιδεύεσαι, εξακολουθεί και κάθε εκεί. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να σπάσει αυτό το καλούπι. Δεν πρέπει κάποια στιγμή όντως να φύγεις από αυτή την κατάσταση. Ξέρω ότι είναι πάρα πολλά 37 χρόνια που είσαι με αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρω, γνωρίζω ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες γνώρισαν τον πρώτο του σύντροφο στα 18 ή και πριν από τα 18 και στα 16, ξέρω κοπέλες και στα 17... Ήταν με αυτόν τον άνδρα όλη του τη ζωή και έρχονται σε κάποια φάση, είναι 55, είναι 56, είναι 57, είναι 58 χρονών. Είναι εντελώ συνειδητοποιημένε ότι πρόκειται για ένα τσογλάνι και για ένα καθήκη, αλλά δεν τολμούν να τον χωρίσουν γιατί δεν ξέρουν να ζουν αλλιώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο να πάρει μια τέτοια απόφαση. Το αναγνωρίζω. Δεν το γνωρίζω προσωπικώ, δεν μου έτυχε, αλλά το αναγνωρίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Όμω, όταν το σώμα μας βοά, όχι απλώς μιλάει, βοά. Όταν το σώμα μας βοά με τις κρίσεις πανικού, με τα αυτοάνωσα και όλα αυτά. Όταν έχουν γίνει μεγαλειώδη εγκλήματα εις βάρος μας. Το να σου βάζει χέρι και να σε παρενοχλεί ο κουνιάδο σου και ο άντρα σου να σε βγάζει τρελή είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ψυχολογικό έγκλημα που επιτελέστηκε εις βάρος σου από τον άντρα σου, τον αδερφό του και γενικότερα από όλη την οικογένεια. Λες τώρα ότι βάζει και τα παιδιά σου να σου λένε ψέματα. Ξέρω, μάλλον υποθέτω, ότι μπορεί να νομίζεις ότι στα 55 είσαι πολύ μεγάλη για να ζήσεις μια διαφορετική ζωή. Ότι τρόπον την να είσαι, ίσως δεν ξέρω, αναγκασμένη ή ε, καταδικασμένη να ζεις με αυτόν τον άνθρα και να βιώνεις όλα αυτά που βιώνεις. Δεν είσαι όμως τα 55 είναι μια αρκετά νεανική ηλικία εάν ο άνθρωπος είναι ανάλαφρος από αχρία στα βάρη. Εσύ είσαι φορτωμένη με αχρία στα βάρη. Έχεις φορτωθεί όλη την παθογένεια της οικογένειας του άνδρος σου. Έχεις φορτωθεί όλα τα κομπλεξιλίκια και όλα τα προβλήματά τους. Καταπιέστηκες υπερβολικά. Δέχθηκες πλήση εγκεφάλου και γκάς για 37 χρόνια. Και παρόλο που είναι όλα εκεί, the writing is on the wall που λένε οι Ιγγλές, είναι όλα ξεκάθαρα, παρόλο που είναι όλα ξεκάθαρα δεν τολμάς να δεις καθαρά. Πρέπει να χωρίσεις, δεν έχει άλλο τρόπο. Δεν ξέρω αν κάνει ψυχοθεραπεία τώρα, αν κάνει πάρε το θέμα στη ψυχοθεραπεία σου, πάρε αυτό το βίντεο να το δει ο ή η ψυχολόγος σου και να το συζητήσετε, θα πω εγώ στη ψυχολόγος ή στο ψυχολόγο σου τι να κάνει, να δει και αυτή τη διαφορετική άποψη. Αν δεν κάνεις ψυχοθεραπεία να κάνεις και χρειάζεσαι ένα δίκτυο υποστηρικτικό για να μπορέσεις επιτέλους να κατανοήσεις ότι είσαι και εσύ άνθρωπος και δικαιούσε να ζεις ελεύθερη. Όχι επειδή έκανε αυτό το σοβαρό λάθος να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο και το λέμε σοβαρό λάθος τώρα που το αναγνωρίζουμε. Στα 18 ήσουν έφηβος. Δεν μπορούσε να καταλάβεις. Επειδή κακόπεσες με αυτόν τον άντρα να πρέπει να πεθάνεις πριν την ώρα σου. Δυστυχείς. Γλίτωσε τον εαυτό σου, τη ψυχική σου υγεία, τη σωματική σου υγεία, τη ζωή σου. Κάντο με υποστήριξη. Ο, η γραμμή για τη βία στην οικογένεια. Στην Κύπρο είναι το 1440, η εθνική γραμμή για τη βία στην οικογένεια. Στην Ελλάδα είναι το 1590. Και η ψυχολογική βία αποτελεί βία. Παρακολούθα τακτικά τα βίντεο μα να ψυχοεκπαιδεύεσαι τακτικά, μην παρακολουθείς μόνο όσα νομίζεις ότι ταιριάζουν με σένα, να παρακολουθείς όλα τα βίντεο, γιατί σε κάθε βίντεο έχεις κάποια μηνύματα να πάρεις για να ενδυναμωθείς και να πάρεις ουσιαστικά τη ζωή σου στα χέρια σου και σίγουρα η ψυχοεκπαίδευση σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία και τον προσωπικό καθημερινό πνευματικό αγώνα μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεφύγεις, να γλιτώσει, Εννοείται ότι είναι. Τι να πω? Τι να πω, είναι κατάπτυστο και ο άντρα σου και ο κουνιάδο σου και η οικογένεια του ανδρό σου και όλη αυτή η κατάσταση που περιγράφει. Δεν ξέρω, στα σχόλια ελπίζω να μην έχετε παρόμοιε εμπειρίε να διηγηθείτε. Και τέτοιε καταστάσει που, που, λέει η κοπέλα πριν τόσα χρόνια, ότι του, την πήγαινε δύο μήνε διακοπέ σε ένα χούρι να κοιμούνται στα πατώματα σε άθλιε συνθήκε για να χαρούν οι γονεί του. Και πόσε κοπέλε καταπιέζονται μπαίνουν στη διαδικασία να χωρέσουν μέσα στο καλούπι που τους κάνει ο κάθε α, άνιωθος Και άντρε έχει που το κάνουν αυτό το πράγμα. Που κάνουν τα καπρίτσια της κάθε ναρκισίνας με την οποία έχουν μπλέξει. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι... Φωνάζουν κραυγαλαία αυτό το να πάρεις τη γυναίκα σου και το μικρό σου το παιδί να πας να μείνει κάτω από τέτοιε συνθήκε. Είναι κραυγαλαίο. Ή το να βάλει χέρι ο κουνιάδο στη, στη του. Είναι κραυγαλαίο επίση. Ή ο αδερφό να μην βάλει στη θέση του τον αδερφό του που έβαλε χέρι στη γυναίκα του, αλλά έχει άριστε σχέσει μαζί του. Όλα αυτά είναι κραυγαλαία. Δηλαδή. Ξυπνήσουμε. Αχ, γεια σας.